Στην προηγούμενη διαδρομή μου έκανα βόλτες στην ξεχωριστή πόλη των Τρικάλων. Παρακολούθησα κουκλοθέατρο, επισκέφτηκα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών και έκανα ράφτινγκ στη σκιά των μετεώρων. Το ταξίδι μου ολοκληρώθηκε στον Άγιο Βυσαρίωνα. Εκεί γνώρισα τον Άρη και ξεναγήθηκα στη στάνη του με τα 400 πρόβατα. Νοτιοανατολικά των Τρικάλων βρίσκεται η Βρύνενα, ένα χωριό στις πλαγιές του Όφρη. Έχει όλες τις ομορφιές ενός γραφικού ελληνικού χωριού. Στενά ανηφορικά δρομάκια, βρύσες, την κεντρική πλατεία που μαζεύονται οι κάτοικοι, με μία όμως διαφορά. Είναι πλημμυρισμένο από τσάι. Όπου και αν πέσει το βλέμμα σου, ακόμη και στις υψηλότερες πλαγιές, απλώνονται φυτείες τσαγιού. Οι κάτοικοι της περιοχής ζουν από την παραδοσιακή καλλιέργεια του τσαγιού. Ξεκίνησαν 40 χρόνια πριν και τώρα αποτελεί την κύρια απασχόληση όλου του χωριού. Σήμερα είναι μέρα συγκομιδής. Θα ακολουθήσω τον Γιώργο για να δω από κοντά πώς ακριβώς γίνεται. Η διαδρομή μέχρι τα κτήματα είναι δύσκολη. Ο δρόμος είναι στενός και δύσβατος, αλλά οι κάτοικοι τον κάνουν καθημερινά. Το φορτηγό φτάνει στην πλαγιά του βουνού. Οι εργάτες κατεβαίνουν, βγάζουν τα δρεπάνια, γονατίζουν και αρχίζουν να κόβουν τα φυτά. Βρισκόμαστε στην νοτιοανατολική πλευρά της Όθρης, σε υψόμετρο 1300 μέτρα περίπου, όπου ευδοκιμεί και αυτοφύγει το τσάι του βουνού. Το βοτανικό του όνομα είναι Σιδερίτης και κατά μια εκδοχή το όνομα αυτό το πήρε για το λόγο ότι οι αρχαίοι το χρησιμοποιούσαν για να υπουλώνουν τις πληγές από τις αιχμές των όπλων. Το ελληνικό τσάι του βουνού είναι καταγεγραμμένο από τον Διοσκουρίδη για τις θεραπευτικές του ιδιότητες από την αρχαιότητα και η σύγχρονη λαϊκή παράδοση κατάφερε από γενιά σε γενιά να μεταδώσει αυτά τα ωφέλη. Αξιοσημείωτο είναι ότι η τελευταία έρευνα που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας έχει δείξει ότι είναι πολύ καλό για το Αλτσχάιμερ και θα είναι μάλλον το επίσημο φάρμακο στην επόμενη δεκαετία. Εμείς ως οικογένεια και ως χωριό καλλιεργήσαμε από αυτή εδώ τη ρίζα πριν 40 περίπου χρόνια και μεταφυτέψαμε τα φυτά στη γύρω περιοχή και στα γύρω κτήματα. Μέσα αυτά τα 40 χρόνια θεωρούμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά για την καλλιέργεια του τσαγιού και είμαστε σίγουροι πως προσφέρουμε άριστο προϊόν στον καταναλωτή. Σίγουρα το προϊόν αυτό ήταν αυτό που έδωσε ζωή στο χωριό, που κράτησε κόσμο και είμαστε ευτυχείς που σήμερα πραγματικά αυτά τα 40 χρόνια δεν πήγαν χαμένα. Γιατί η έρευνα, όπως είπα και πριν, και οι εταιρείες έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό το προϊόν και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και θεωρούμε ότι αξίζει με όποιον κόπο και αν καλλιεργούμε να το φέρουμε εις πέρας. Μεσημέριασε και γυρνάμε στη βάση μας. Πάμε για τη διαλογή. Το φορτηγό έχει φτάσει στο χώρο διαλογής και έχει ξεφορτώσει. Η οικογένεια Μιλωνά ξεκινάει τη δουλειά. Δένουν το τσάι με σπάγκο. Το κρεμούν σε καλάμια στο ταβάνι και το αφήνουν να αποξηραθεί. Τα ζυγίζουν, τα συσκευάζουν σε χαρτοκιβώτια και φεύγουν για τους εμπόρους.
φεύγω από τη Βρύνενα, αλλά παίρνω μαζί μου το άρωμα του φρέσκου τσαγιού. Ο Γιώργος φρόντισε να μου δώσει αρκετά δεματάκια. Η επόμενη στάση μου θα είναι το Πήλιο. Πριν φτάσω εκεί όμως, θα σταματήσω στον Αλμυρό, στη στάνη του κυρίου Γιάννη και του γιού του, του Γιώργου. Εκεί μεγαλώνουν τα ζώα τους μέσα στη φύση με αγνή καθαρή τροφή. Γι' αυτό και το γάλα που παράγουν είναι ποιοτικό και γευστικό. Εδώ μέσα σε αυτούς τους στάβλους έχουμε 600 γίδια και 200 πρόβατα. Στο συγκεκριμένο στάβλο που θα μπούμε τώρα να κάνουμε την αρμεγή έχουμε τα κατσίκια τα οποία είναι για αναπαραγωγή. Εμείς είμαστε εκτενοτρόφοι πάπου προς πάπου και συνέχισα εγώ αυτή τη δουλειά την οποία την κάνω εδώ και 40 χρόνια και αντικαταστάτης ο γιος μου είναι και το γονίδιο μπορώ να πω το οποίο μας κάνει και ασχολούμαστε γιατί οι περισσότεροι εκτενοτρόφοι που κάνουν αυτή τη δουλειά αγαπάνε τα ζώα. Ένας λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε με τις ντόπιες στράτες είναι η καλύτερη ποιότητα γάλα που βγάζουν, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί είτε για πόσιμο είτε για τυροκόμιση. Αφού αρμεχτούν θα τους δώσουμε από 500 γραμμάρια καλαμπόκι κριθάρι, το οποίο είναι παραγωγή μας. Και μετά από αυτό θα βγουν έξω για τη βόσκηση όλη την ημέρα μέχρι το βραδάκι, μέχρι να ανοιχτώσει. Ώρα να ξεκινήσω για το Πήλιο. Το βουνό του Πηλίου βρίσκεται πάνω από την πόλη του Βόλου και σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν το μέρος όπου κατοικούσαν οι κένταυροι. Στις πλαγιές του βουνού βρίσκονται χτισμένα 24 χωριά. Κάποια μικρά και γραφικά, κάποια ορεινά και δυσπρόσιτα, κάποια τουριστικά και κοσμοπολίτικα. Όλα αυτά συνδυάζονται και με βουνό και με θάλασσα. Έτσι θα λέγαμε ότι το Πήλιο είναι ένα μέρος για όλα τα γούστα. Εγώ θα ξεκινήσω την περιήγησή μου από την Πορταριά. Ένα από τα πιο δημοφιλή χωριά της περιοχής. Στον ξενώνα της οικογένειας Κρίτσα μου ετοιμάζουν καλωσόρισμα. Θα μου φτιάξουν πίτα με μήλα από την περιοχή. Καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε στρόγγυλες φέτες. Στη συνέχεια τα βάζουμε το ταψί. Στη συνέχεια βάζουμε τις σταφίδες. Συνεχίζουμε φτιάχνοντας το σιρόπι καραμέλα με βούτυρο, ζάχαρη και κανέλα. Αφού γίνει το σιρόπι, το ρίχνουμε πάνω στα μήλα και τις σταφίδες. Κατόπιν κάνουμε ένα κέικ, χτυπώντας αυγά με ζάχαρη, baking powder, βανίλια, κονιάκ, γάλα και αλεύρι. Όλο το μείγμα το ρίχνουμε πάνω από τα μήλα και τις σταφίδες. Ψήνουμε στο φούρνο για 45 λεπτά στους 180 βαθμούς. Στη συνέχεια φτιάχνουμε τη σαντιγή χτυπώντας 400 ml κρέμα γάλακτος μέχρι όσο του πήξει. Και μόλις έχουμε έτοιμο το γλυκό μας,
σερβίρουμε μια κουταλιά σαντιγί πάνω στη μιλόπιτα. Καλή μας απόλαυση. Η Πορταριά είναι το πρώτο χωριό που συναντάς ανεβαίνοντας το Πήλιο. Είναι καλέσθητη, αρχοντική, αλλά και πολύ τουριστική. Διατηρεί την παραδοσιακή της αρχιτεκτονική με τα νεοκλασικά αρχοντικά της που σήμερα λειτουργούν σαν ξενώνες ή μουσεία. Ένα από αυτά, το παλιό αρχοντικό Ζούλια, στεγάζει το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο της περιοχής. Βρισκόμαστε στο ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Πορταριάς που στεγάζεται στο αρχοντικό Ζούλια. Το αρχοντικό έγινε δωρεά από την οικογένεια εδώ και αρκετά χρόνια στην κοινότητα Πορταριάς και στα τέλη του 20ου αιώνα κηρύχθηκε διατηρηταίο από το Υπουργείο Πολιτισμού γιατί θεωρείται ένα χαρακτηριστικό δείγμα της λεγόμενης Αιγυπτιώτικης αρχιτεκτονικής στο Πήλιο και σε κάθε ένα από τα δωμάτια υπάρχει υλικό αναενότητα. Στο Μουσείο Πορταριάς μπορούμε να δούμε αντικείμενα τόσο από την καθημερινή κοινωνική ζωή των Πορταριτών με ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός του γάμου και της βάφτισης γιατί εδώ και πολλά χρόνια αναβιώνει το έθιμο του πηλιορίτικου γάμου. Επίσης, ενότητα αφιερωμένη στον Αιγυπτιώτικο ελληνισμό, όχι μόνο στους πηλιορίτες που ζήσαν και έδρασαν στην Αίγυπτο, όσο και στους Αιγυπτιώτες που ερχόντουσαν για τις θερινές τους διακοπές στην Πορταριά. Τις συλλογές του μουσείου συμπληρώνουν οι ενότητες εκπαίδευση με βιβλιοθήκη, εποπτικό υλικό και φωτογραφίες από την πλούσια ιστορία της εκπαίδευσης στο χωριό, όπως και η αίθουσα του πολιτιστικού Συλλόγου Πορταριάς το Ορμίνιον με παραδοσιακές φορεσιές, πρωτότυπα κεντήματα και αξιόλογο υλικό από τη δράση του Συλλόγου που ξεκίνησε από τα μέσα του 20ου αιώνα και συνεχίζεται. Ώρα για δράση τώρα. Ο Μιχάλης και η ομάδα του κάνουν downhill στις πλαγιές του Πηλίου. Είμαστε ομάδα που δραστηριοποιούμαστε στο βουνό εδώ πέρα του Πηλίου και γενικότερα στο χώρο της Πορταριάς και των Χανίων. Παρόλο που είμαστε μόνοι μας, έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε μια πολύ ωραία φάση εδώ μέσα στο βουνό. Με πάρα πολύ ωραία μονοπάτια. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι έχουμε, ας είμαστε και λίγο τοπικιστές, τα καλύτερα της Ελλάδος. Το άθλημα θέλει ιδιαίτερες δεξιότητες, φοβερή ισορροπία και άψογο εξοπλισμό. Είναι λίγο extreme sport, άρα σημαίνει ότι χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω προσοχή σε αυτό που κάνουμε και το αποτέλεσμά του είναι να μας προσφέρει πολύ χαρά μέσα στη φύση και στο βουνό. Βρισκόμαστε στην Κουκουράβα, είναι κάτω από τη Μακρινίτσα. Την έχουν δημιουργήσει όλα τα παιδιά εδώ πέρα που δραστηριοποιούνται. Κάνουν μαζί μας ποδήλατο, αλλά είναι και κάποιοι εκτός από ποδήλατο που είναι οι builders αυτού του μονοπατιού. Το έχουν σχεδιάσει, το έχουν φτιάξει, το έχουν σκάψει. Μαζί με σήμερα οδηγεί και ο Ιωάννης Ιωάννου, που είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Τυχαίνει να αντιπροσωπεύει την ομάδα μας εδώ στο Βόλο και στους αγώνες εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Και θα τον έχουμε, θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα μας δώσει τη χαρά και για ακόμη μια φορά να μας αντιπροσωπεύσει σαν ομάδα του Βόλου.
Φεύγω γιατί με περιμένουν οι κυρίες από το συνεταιρισμό Σέσκλου. Θα μου μαγειρέψουν γαλατόπιτα. Το Σέσκλο αλλά και το Δημηνιό είναι περιοχές με μεγάλη αρχαιολογική αξία. Ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ερείπια δύο προϊστορικών νεολιθικών οικισμών και προκαλούν το ενδιαφέρον σε κάθε περαστικό. Φτάνω στο Σέσκλο και στον πλάτανο του χωριού με περιμένουν οι κυρίες του συνεταιρισμού της περιοχής. Βρισκόμαστε στο Σέσκλο. Είμαστε γυναικείο συνεταιρισμό Σέσκλο. Θα φτιάξουμε μια βλάχικη γαλατόπιτα αλημυρί. Έχουμε ένα κιλό αλεύρι. Βάζουμε ένα κουταλάκι αλάτι. Παίρνουμε το λάδι. Ρίχνουμε 3 κουταλιές περίπου. 2 κουταλιές ξύδι. Και μετά νερό. Ρίχνουμε λίγο-λίγο. Κόβουμε τη ζυμή σε μπαλάκια, στα 100 γραμμάρια περίπου, και τα αφήνουμε λίγο να ξεκουραστεί. Ανοίγουμε το φύλλο. Απλώνουμε σε ένα ταψί και το βάζουμε να ψηθεί. Απλώνουμε 2 φύλλα στο ίδιο μέγεθος. Έχουμε λιώσει το βούτυρο και αλείφουμε το φύλλο να ενωθεί με το άλλο. Αλείφουμε καλά το φύλλο. Απλώνουμε και το τελευταίο φύλλο να πάει παντού, σε όλο το ταψί, να βγει έξω. Φέρνουμε το ψημένο φύλλο, το διπλώνουμε και το κόβουμε λουρίδες. Διπλώνουμε το φύλλο σε τέτοιο σημείο να καλυφθεί το ταψί. Παίρνουμε το κομμένο φύλλο και το απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια του ταψιού να καλυφθεί παντού. Παίρνουμε το γάλα και ρίχνουμε σε μία κατσαρόλα. Χρειαζόμαστε 2 λίτρα. Έχουμε 4 αυγά. Τα σπάζουμε. Χτυπάμε και ρίχνουμε μέσα στο γάλα τα αυγά. Ανακατεύουμε ελαφρώς το γάλα. Ρίχνουμε 2 κουταλάκια αλάτι και ανακατεύουμε και μία κούπα λάδι. Και είναι έτοιμο να το ρίξουμε πάνω στα φύλλα. Ρίχνουμε το γάλα σιγά σιγά, όλο να πάει παντού. Αφού έχουμε ρίξει όλο το γάλα, το βάζουμε στο φούρνο για μία μισή ώρα στους 180 βαθμούς. Το βγάζουμε από το φούρνο, το αφήνουμε λίγο να κρυώσει για να κοπεί σε τετράγωνα κομμάτια. Και σερβίρουμε το κομμάτι. Καλή σας όρεξη. Γυρνώντας τον ξενώνα μου, δεν θα μπορούσα να μην κάνω και μία στάση στη Μακρινίτσα. Είναι προστατευόμενος διατηρηταίος οικισμός, ό,τι πιο γραφικό μπορείς να συναντήσεις στην περιοχή. Thank you.
Στο Κατηχώρι υπάρχει ένα παλαιό ελαιοτριβείο που λειτουργεί σαν μουσείο, 36 χιλιόμετρα από την Πορταριά. Είμαστε στο ελαιοτριβείο Χατζηγιάννη, στο Κατηχώρι. Λειτουργούσε μέχρι το 1976. Έχει αναπαλαιωθεί από το Δήμο Πορταριάς και λειτουργεί σαν μουσείο ελιάς. Κάτω από την Πορταριά, στον Άγιο Ονούφριο, ο Νίκος μαθαίνει αναρρίχηση στους μικρούς ορειβάτες της περιοχής. Στο Πήλιο, στο βουνό των Κεντάβρων, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές υπαίθριες δραστηριότητες. Πεζοπορία, αναρρίχηση, αλλά και ραπέλ είναι μερικές από τις πιο όμορφες και τις πιο ενδιαφέρουσες. Είναι δραστηριότητες που μπορούν να ασχοληθούν όλα τα μέλη μιας οικογένειας, από μικρά παιδιά μέχρι και γονείς. Όλα αυτά, αν έχουμε τα σωστά μέτρα ασφάλειας, μπορούμε να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφα χωρίς κανένα κίνδυνο. Συνεχίζουμε με ραπέλ και ο Νίκος έχει επιλέξει τη γέφυρα όπου κάποτε πέρναγε ο θρυλικός μουτζούρης του Πηλίου. Το ραπέλ είναι η καταρρίχηση από βράχο με τη βοήθεια σκηνιών. Είναι αρκετά κουραστικό και γυμνάζει όλο το σώμα. Ο δάσκαλος φροντίζει για την ασφάλεια των μικρών του μαθητών και μετά τους ακολουθεί. Το τρενάκι του Πηλίου κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των κατοίκων. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1903 και διένυε την απόσταση Βόλος Μιλιές. Υπάρχει ακόμη ο παλαιός σταθμός. Φεύγω από το Πήλιο και μαζί μου παίρνω όλα όσα είδα, γνώρισα, δοκίμασα. Ξεκινώ για νέες εμπειρίες, ξεκινώ για την επόμενη ορεινή μου διαδρομή.